Γεια σας κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο Alice Mad Tales για να παλέψουμε μίξεις που πετάνε. Γαμώ το κεφάλι μου, έπεσα. Δεν πειράζει, το έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, βλέπουμε αυτό που συμβολίζει τη ζωή, που είναι μια μίξα που πετάει και από τον ουρανό μας φέρνει τη δυστυχία που μαστίζει τον κόσμο μας και φέρνει όλα τα κακά, όπως την πείνα, τη δίψα και τον Stan. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα συνεχίζουμε να ζούμε μέσα από τις... Οπότε δεν συνεχίζουμε να ζούμε, πεθαίνουμε μέσα από όλες αυτές τις υπτάμενες μίξες. Καταλαβαίνουμε ότι η ζωή είναι ένα τίποτα. Πρέπει να αλλάξουμε εδώ πέρα στόχο. Γιατί αν το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η μίξα, δεν μπορείς να καταλάβεις ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή. Γιατί αν φοβάσαι να πυροβολήσεις τη μίξα, το μόνο που καταφέρνεις είναι να βγαίνεις χαμένος μέσα από το στίβο της ζωής. Οπότε εδώ πέρα κάνουμε υπτάμαστε με την κλανιά μας, γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσεις σε αυτόν τον σκληρό και άκαρδο κόσμο. Κλάνεις τα πάντα και τα ξεπερνάς. Αφήνεις πίσω τη μυρωδιά σου μαζί με το στόχο σου. Γιατί δεν γυρίζει? Α, γιατί είμαι χαζούλης και δεν γυρίζω εγώ. Εδώ πέρα αυτό το λουλούδι συμβολίζει τις δυσκολίες που περνάμε και την άμυνα που χτίζουμε γύρω μας για να μην μας πειράζουν όταν έχουμε φτάσει. Α, πρέπει αυτό να πετύχω έτσι, ε. Boom! Εδώ πέρα όπως βλέπετε η Alice περπατάει χωρίς παπούτσια, γιατί όπως γεννιόμαστε χωρίς παπούτσια, έτσι πρέπει να πορευόμαστε χωρίς παπούτσια. Έτσι γυμνή στο στίβο της ζωής. Και αυτά εδώ πέρα τα ρουθουνίσματα που πετάνε κι αυτά μας δείχνουνε ότι τίποτα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με λίγο πιπέρι. Πάντα χρειαζόμαστε πολύ πιπέρι. Γιατί αν δεν έχουμε πολύ πιπέρι... Epidermis was singed to the third layer and the rest of her skin was as brittle as carp scales. Μάλιστα. Αυτό εδώ πέρα είναι τα όνειρα που καταστρέφω με ένα μου χτύπημα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτή η μέδουσα που βγαίνει από την κόλαση αντικατοπτρίζει την κακία του κακού. Και αυτή η κλανιά που βγαίνει από το... Όπως βλέπετε, αυτές εδώ πέρα οι μέδουσες που βγαίνουν από την κόλαση βρίσκονται εδώ πέρα για να εμποδίσουν την επάνωδό μου. Και εγώ όμως θα τους καταστρέψω έτσι. Οπα, θα πρέπει να τα αποφύγω. Είσαι ωραίος. Λοιπόν τώρα, έλα. Όπως θα δείτε εδώ πέρα, θα πιάσω αυτό το τυπάκο που μου πετάει βόμβες και θα του δείξω τι σημαίνει να είσαι BOOM! Τι σημαίνει να είσαι προ? Λοιπόν, πού σε ρε, έλα, για σεξω ρε. Για σεξω ρε, να σε καταστρέψω. BOOM! Έτσι θα σε κάνω ρε. Έτσι θα σε διαλύσω.
πάει. Ρε, μην κρύβεσαι, μην κρύβεσαι. Να, δες, δες. Έτσι θα τελειώσω, έτσι. Μπαμ! Έλα. Μπουμ, στην κεφάλα. Για τα καρούλια μέσα. Όπως βλέπετε, αυτό το λουλούδι συμβολίζει την άμυνα που χτίζει το μυαλό για να αντιμετωπίσει την κακία του κόσμου. Ψυχικά και πνευματικά, αλλά και σωματικά, όλοι είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο πράγμα. Δεν μπορώ να σας πω τι είναι αυτό όμως, επειδή είναι μυστικό. Το ξέρω μόνο εγώ και ένας Ινδός γκουρού, ο οποίος μου το έμαθε. Κανένας άλλος. Πρέπει να δεις την αλήθεια για να καταλάβεις τι σημαίνει να πετάς με κλανιά. Αυτή είναι η υπέρτατη δύναμη που κερδίζεις από την πνευματική επάνωδό σου. Γιατί όπως ξέρετε, όλοι γεννιόμαστε πνευματικά ανώτεροι, αλλά μετά γινόμαστε πλάσματα που δεν έχουν δύναμη και πνευματική δύναμη. Drury Lane Theater. Ωραία, πήγαμε στο θέατρο τώρα. Σταματάμε τα ναρκωτικά και συνεχίζουμε να είμαστε στην κανονική μας. Ο κρέας σταμάτα τώρα. Κολλάνε τα κουπιά. Δεν μπορείς να πυροβολήσεις. Δεν μπορείς να βαρέσεις αυτό το κεφάλα. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Τώρα. Κάπου θυμάμαι αυτό το μέρος. Λοιπόν, εδώ δεν πάμε. Από πού πηγαίνουμε, ψηλέ μου. Ω, το θέατρο, ρε. Ωραία, πάμε να δούμε την παράσταση. Ποιος παίζει σήμερα? Alice! Delighted to see you again, my dear. Your arrival is filled with fortunatality itself. Really? I didn't even know. My pregnant show is about to pop. Pregnant requires only a medicament of your help, velocity. I don't have much experience, but I do need to reconstruct my. We can barter. Have a nice screwdriver, nearly new, or a nice hammer if you're more. There's a train that's corrupting Wonderland. And I'm looking for help to restrain or destroy it. Most vexatious, no doubt, will address that monstrosity directly. That's to say, eventually. Now, let's intermediate more important matters. Due to a logistical foul-up, some of the show's requisites need to be gathered. Okay. The munificent script needs fetching. The writer's overly imaginative and exploring several endings. Then you'll need to assemble the show's tune-deft music. And finally, gather our stars! The show's tasty... tasteful performers. You should leave now. The essentiality of haste is essential. It hardly seems you're ready for the show. Why can't you assemble these things yourself? An impresario has arrangements, ducks in a row, fish to fry, calls to Newcastle, etc., etc. Fetch the script from the writer, then we can batter or clatter or natter, as the case may be. Is the writer cantankerous? To a personage of your distinguished repudiation? I blush at the notionality. He's an octopus, by the by. Lives over that way. Ta-ta! Πες να κατάλαβα τρεις λέξεις από όλα αυτά που είπανε. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, τώρα πρέπει να πάμε να μαζέψουμε κάτι βλακίες. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί είναι τρόμπας και δεν μπορεί να κάνει το σόου του. Εδώ πέρα έχει ένα θαλάσσιο ελέφαντα με κάτι παράξενα δόντια. Λίγο μεγάλα. Μπα! Δεν μπορώ να το κάνω τίποτα. Αυτός δεν ήταν που είχε το μεγάλο τέτοιο? Έχει πουλί. Το άγαλμα στην πλατεία. Μάλλον αυτός ήταν. Α, άνοιξε η πόρτα εδώ πέρα.
Λοιπόν, τίποτα δεν λέει είμαι εγωιστής όπως το να κάνεις ένα τεράστιο άγαλμα του εαυτού σου. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα? Λοιπόν, μπαίνω εδώ. Μπήκα, τσλε. Μπήκα τώρα. Είμαι μέσα. Το νιώθεις? If you spent as much time practicing as you do in Wonderland, you'd be the next Sullivan or Gilbert or one of them. Okay. Αν πεις τι κάνω. Καλόγρια. Λοιπόν, πάμε πίσω τώρα, γιατί το παίρνει πολύ βαρετά. Συνεχίζω. Τι γίνεται εδώ? You're sufficiently fortified to kick some to boot these creatures nether region. Ναι, μην πούμε κόλλος. Θα γίνει κάτι. Τα νεύρα μου. Λοιπόν, δεν πάω από εδώ, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, νομίζω ότι από την άλλη μεριά πρέπει να πάω πρώτα. I think. Τι γίνεται εδώ? Α, όχι, δεν πρέπει να πάω. Από εδώ έχω ξανάρθει. Πάω από εκεί, το κόβω. Πλάκα κάνω, από εδώ θα πάω. Λοιπόν. Γεια σου, κύριε Καβούρη. Δεν ξέρεις ότι αυτό το πράγμα θα σε σκοτώσει. Μην καπνίζεις. Boom. Subscribe. Boom. Subscribe. Να φύγω. Boom. Άλλη μια. Δεν νιώθει ρε, τι φας. Δεν πρέπει να το βαράμε αυτό. Ωραία, τώρα. Σου λέω το κάπνισμα θα σε σκοτώσει. Ουπ. Εγώ δες το είπα. Το είπα. Λοιπόν, μη μου πιστεύεις το πα. Εγώ. Ουπ, ουπ. Τα dodge. Άμα έχει τα dodge. Εντάξει. Δεν σε πιάνει τίποτα. Άντε τελείωνε. Ουπ. Σε έχω. Boom. Subscribe. Τώρα. Τώρα είναι πιο σοβαρά απλά. Αχα. Εντάξει. Και τώρα έρχονται άλλα 10. Γάμο το παιχνίδι σου, πάρα το ίδιο πράγμα κάνεις. Το παιχνίδι ρε, λογική. Σου φάζω ένα κρυβό αντίπαλο που δεν ξέρεις πότε θα τον αντιμετωπίσεις. Και μόλις καταφέρεις να τον αντιμετωπίσεις, σου φέρνω άλλους 10. Πολύ γαμάτο. Ναι, ωραίος ρε, βάραμε. Εγώ ήμουν ευγενικός. Είπα να σε βοηθήσω. Να σε απαλλάξω από τη μιζέρια σου και εσύ με βαράς. Έτσι. Δεν εκτιμάει κανένας. Ουπ. Και τα δύο μαζί. Θα φάτε double kill τώρα. Μην ακολουθάς τώρα ρε τρομπά. Λοιπόν. Ήμουν ευγενικός, έτσι. Τώρα δεν θα είμαι άλλο ευγενικός. Γιατί, πάρτε για εσύ. Κάτσε να σε βαρέσω και σε μένα. Ο άλλος πέθανε. Εγώ είπα να είμαι ευγενικός. Να κάνουμε παρέα, να είμαστε φιλαράκια, αλλά εσύ τι να κάνω. Εγώ σου είπα να κόψεις το κάπνισμα, ήμουν ο καλός μαζί σου, αλλά. Θες να βαρέσει, να σε κάνω. Πάρτα. Λοιπόν, τώρα σε βαρέσω με το κολαράκι. Boom. Subscribe. Τέλος. Ωραία, τώρα έχουμε το ρολαδάκι. Α, ξέχασα κάτι εκεί πέρα. Λουλουδάκια. Πετάω με πορδές ρε φίλε. Δεν είναι το πιο cool πράγμα αυτό. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω στην πραγματικότητα. Πα, πρωτοί. Λοιπόν. Έβγω από εδώ.
Boom! Δεν κάνει τίποτα. Συνεχίζω από εδώ. Parkour. Εντάξει, άμα είσαι parkour. Είμαι το parkour. Και μάλλον. Οπ, πάλι στο δύο μέρος ήρθα, άμα είσαι τρόμπας. Οπ, εδώ έπρεπε να πάω. Και τώρα... εκεί. Και μετά εκεί. Τι φάση ρε, απλά να κάνω το γύρο. Οχ, τι είναι εδώ. Εδώ είναι που ήρθα. Α, εδώ είναι που βγήκανε τα καρπούρια ρε. Λοιπόν, και τώρα θα μπούμε στο στόμα του ψαριού με τα τεράστια δόντια. Πολύ έξυπνο από μέρους μας, ναι. Για να δούμε τι έχει στην άλλη μεριά.